Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές και τηλεθεατές της διαδικτυακής μας εκπομπής. Όπως γνωρίζετε, κάναμε φέτος ένα πρώιμο ξεκίνημα της εκπομπής μας από τον περασμένο μήνα. Μετά την παρέλευση ενός μηνός, μιας υποτίθεται τηλεοπτικής απραξίας, επανερχόμαστε πλέον στην τακτική εβδομαδιαία αυτή εκπομπή μας, που σκοπό έχει να προβάλλει τις μορφές νεότερων και κυρίως αγνώστων Αγίων. Σήμερα λοιπόν, συνεχίζοντας στο κλίμα της τελευταίας μας εκπομπής, παραμένουμε στο ηρωιτόκο νησί της Κρήτης, με τη διαφορά ότι μεταβαίνουμε μερικούς λίγους αιώνες αργότερα. Όπως θα θυμάστε, είχαμε αναφερθεί στην άδικη σφαγή του ιερέως Ισιδώρου σε ένα χωριό της Κρήτης, μαζί με τα παιδιά του, του νέου αυτού ιερομάρτυρος, του οποίου η ανακάλυψη των υψάνων του έγινε το 1960. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τέσσερις Αγίους, τέσσερα παλικάρια της πίστεως, τα οποία μαρτύρησαν στην περίοδο της Κρητικής Επανάστασης που συνέπεσε και συνέβη εξαιτίας της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1824. Η ιστορία τους είναι συγκλονιστική και ταυτόχρονα είναι πολύ πολύ διδακτική. Είναι οι πολιούχοι του Ρεθύμνου, οι τέσσερις νεομάρτυρες, των οποίων η εικόνα κοσμεί τον Ιερό μας Μητροπολιτικό Ναό, χάρη στη δωρεά της πρώην Προέδρου της Κρητικής Αδελφότητας Αρκάδη, κυρίας Γεωργίας Σταγάκη Σπυροπούλου. Οι Άγιοι αυτοί νεομάρτυρες, Γεώργιος, Αγγελής, Μανουήλ και Νικόλαος, ήταν συγγενείς μεταξύ τους. Οι δύο ήταν αδέλφια και οι άλλοι δύο ήταν πρώτα τους εξαδέλφια. Προέρχονταν όλοι από μια ιστορική οικογένεια της Κρήτης που είχε σαν κοιτίδα της το χωριό Μελάμπες Ρεθύμνο. Η ιστορική αυτή οικογένεια ονομαζόταν Βλατάκης. Είχε το επίθετο αυτό. Τον 16ο αιώνα, στη Θεσσαλονίκη, αυτή η οικογένεια έκτισε την κατοπινή μονή Βλατάδων από κάποιους απογόνους της που βρέθηκαν και μετανάστευσαν εκεί. Η μονή Βλατάδων είναι σήμερα το κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εκεί υπάρχει το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Όμως, εξαιτίας των συνθήκων, κάτι που δυστυχώς συνέβαινε πάρα πολύ συχνά και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της πατρίδος μας, ίσως στην πλειοψηφία, οι ντόπιοι πληθυσμοί, εξαιτίας των πιέσεων των Τούρκων και εξαιτίας της βαριάς φορολογίας και του φόβου για τη ζωή, εγκατέλειπαν την αληθινή πίστη του Χριστού και εξισλαμιζόντουσαν, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως από μέσα τους χάθηκαν τα ζώπηρα της πίστεως. Και τι εννοώ? Ορισμένοι εξ αυτών, από το χωριό Μελάμπες Ρεθύμνο και όχι μόνο και τα γύρω χωριά, εξαναγκάστηκαν σε εξισλαμισμό, αλλά αυτό έγινε μόνο για τα μάτια των Τούρκων. Δηλαδή, δηλώθηκαν με τουρκικά ονόματα και τουρκικό επίπεδο, Ρετζέπης χαρακτηριστικά, και ταυτόχρονα ασκούσαν τα χριστιανικά τους καθήκοντα κρυφά. Είναι η λεγόμενη κρυπτοχριστιανή, μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία, την οποία τη ζούμε στην εξέλιξή της ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν δηλαδή κρυπτοχριστιανοί και όχι μόνο στην Τουρκία, όπως θα φανταζόμασταν όλοι, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ανατολής, που προσπαθούν μέσα σε δύσκολες συνθήκες να κρατούν έστω κρυφή βαθιά μέσα τους την πίστη στο Χριστό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία μας ποτέ δεν ενθάρρυνε αυτή τη διπλή ζωή. Τη δέχθηκε όμως κατ' οικονομίαν, προκειμένου να στηριχθούν σε δύσκολες εποχές και σε δύσκολες συνθήκες ορισμένοι άνθρωποι, που βέβαια, όπως φαίνεται εκ των υστέρων,
και ειδικά με την ιστορία των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων του Τριοθύμινου, δεν έφτασε όταν ήρθε η ώρα της απελευθερώσεως και μπορούσαν να θρησκεύουν ελεύθερα, αλλά το έκαναν με τρόπο μαρτυρικό και πονεμένο. Και τι εννοώ. Οι άνθρωποι αυτοί, οι τέσσερις, δύο αδέλφια και δύο πρωτοξάδελφα, ήταν στο ίδιο χωριό, πλην όμως οι Τούρκοι τους είχαν αναθέσει την ίσπραξη του κεφαλικού φόρου από τα διάφορα χωριά της Ρεθύμνης. Στην αποστολή τους αυτή, στην ιδιότητά τους αυτή, φοροϊσπράκτορες, είχαν τη συνεργασία και των Τούρκων χωροφυλάκων, ζαπτιέδων όπως τους λέγανε μέχρι τότε, οι οποίοι πηγαίναν στα χωριά, μάζευαν τους φόρους και φυσικά τιμωρούσαν σκληρά εκείνους οι οποίοι δεν είχαν να δώσουν αυτόν τον βαρύ κεφαλικό φόρο που πλήρωναν μία φορά το χρόνο. Ήταν φόρος για να ζουν, σαν υπόδουλοι. Αλλιώς είχε δικαίωμα ο τύραννος, όχι ότι αλλιώς εφόσον πλήρωναν θα ζούσαν, αλλά είχε δικαίωμα ο τύραννος να τους σκοτώνει χωρίς να δίνει κανέναν λογαριασμό. Σκληρή δουλεία. Κεφαλικός λοιπόν φόρος. Οι τέσσερις αυτοί όμως φρόντιζαν, επειδή ήξεραν πού θα πάνε να μαζέψουν τους φόρους, να ειδοποιούν κρυφά τους χριστιανούς, ώστε να εγκαταλείπουν το χωριό την ημέρα της ίσπραξης των φόρων. Με αποτέλεσμα, οι Τούρκοι να πηγαίνουν και να βρίσκουν εκεί μόνον ορισμένους που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και αν θέλετε και κάποιους που απλά υποχρεώνονταν να πληρώσουν αυτό το φόρο ή έμεναν εκεί από δειλία και φόβο. Φυσικά, αυτό επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές, όμως έγινε γνωστό. Και ο αγάς της περιοχής, ο μικρός τοπικός άρχοντας, φρόντισε να τους καταδώσει στις μεγαλύτερες αρχές, κυρίως στον Μεχμέτ Πασά του Ρεθύμνου, της Κρήτης δηλαδή, τον Πασά της Κρήτης. Επιπλέον, κυκλοφορούσαν για αυτούς φήμες ότι κρυφά κάνουν κουμπαριές, πώς γίνονται εφόσον δεν είναι χριστιανοί, κουμπάρι σε χριστιανός, ότι κάνουν μυστήρια, λειτουργίες και ότι είναι κρυφοί χριστιανοί και δεν το ομολογούν. Έτσι αναμίχθηκαν και στην Κρητική Επανάσταση του 1824, απόϊχο της Ελληνικής Επαναστάσεως, την οποία εκλήθη να καταπνίξει στην Κρήτη ο Ιμπραήμ πριν ανέβει στο Μοριά και ακολουθήσουν τα γνωστά γεγονότα της διετίας 1825-26. Και όντως η επανάσταση αυτή κατεπνίγει όπως και όλες οι επαναστάσεις. Πρόσφατα εορτάσαμε, θυμηθήκαμε μάλλον το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866 και άλλα. Μέχρις ότου ήρθε η υποθητή απελευθέρωση της Κρήτης το 1899 και η ένωσή της με τον εθνικό κορμό. Πολλές λοιπόν επαναστάσεις κατεπνίγησαν και πάντοτε ακολουθούσαν εκτελέσεις και παραδειγματικές τιμωρίες των επαναστατών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα καταδίδονται και συλλαμβάνονται οι τέσσερις άνδρες συγγενείς της Μελάμπες της Κρήτης. Γεώργιος, Μανουήλ και οι υπόλοιποι. Οδηγούνται συνεχώς δερόμενοι σε μια πορεία αρκετών ημερών στις φυλακές της Ρεθύμνης και στο δρόμο δέχονται τον χλεβασμό και τα χτυπήματα του τουρκικού όχλου, φτάνοντας μετά στον προορισμό τους, δηλαδή στη φυλακή του Ρεθύμνου, μετά από πολλές δυσκολίες και βασανιστήρια. Ο αγάς που τους κατέδωσε και ο οποίος ευρίσκεται στην περιοχή, ανεβασμένος επάνω στο μουλάρι του, επήγε να κάνει μία εργασία εκεί κοντά και το μουλάρι του κατρακύλησε σε έναν γκρεμό 10-12 μέτρων, αλλά όμως δεν έπαθε τίποτα και σηκώθηκε όρθιος την αξιταρούχα του και επέστρεψε. Ακριβώς εκεί μπροστά, δίπλα, υπήρχε η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής,
και απέδωσε το θαύμα αυτό στην παρουσία της Αγίας Παρασκευής. Βλέπετε, η συνύπαρξη με τους χριστιανούς έκανε τους Τούρκους να βλέπουν την αλήθεια της πίστεως των χριστιανών, να επικαλούνται τους Αγίους και να αναγνωρίζουν και να δέχονται πολλές φορές θαύματά τους. Μετανιωμένος λοιπόν που κατέδωσε αυτούς τους ανθρώπους, κατεβαίνει στο Ρέθυμνο για να τους επισκεφθεί στη φυλακή και κυρίως να δει τον Πασά του Ρεθύμνου και να του ζητήσει την απαλλαγή τους, διότι είναι καλοί άνθρωποι και ότι όλη η ιστορία οφείλεται σε μία παρεξήγηση, τέλος πάντων δικαιολογίες για να απελευθερωθούν. Οι τέσσερις Άγιοι καθημερινώς βασανιζόταν και οδηγούνταν σε ανάκριση στον ίδιο τον Πασά. Ένας εξ αυτών, αγανακτισμένος από όλη αυτή την κατάσταση και κυρίως από την προσπάθεια να τους μονιμοποιήσει, να τους επαναφέρει, όπως θέλετε πείτε το, στην πίστη του Μωάμεθ, γυρίζει και του λέει «Δεν κάναμε καλά, έπρεπε να πάρουμε τα όπλα μας και εμείς μαζί με τους άλλους και να υποστηρίξουμε την επανάσταση στην πατρίδα μας, βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε βέβαια χωρίς να ζητήσουμε τίποτε άλλο, να βοηθήσουμε την επανάσταση για να φύγετε και να ξεβρωμήσει ο τόπος, ο Άγιος τόπος μας που πατάτε τόσα χρόνια τώρα». Έβγαλε την πιστόλα του ο Πασάς για να τον πυροβολήσει εκείνη τη στιγμή και ο Αγάς που βρέθηκε εκεί για να μεσητεύσει για τους τέσσερις μάρτυρες, τον συγκράτησε. Μετά από πολλά βασανιστήρια και μια ανίποτη ταλαιπωρία στη φυλακή, αποφασίστηκε από τον ίδιο τον Αγά ο θάνατός τους. Και μάλιστα θάνατος σκληρός και πικρός. Επρόκειτο να αποκεφαλιστούν, αλλά προσέξτε, όχι με ένα χτύπημα να πέσει η κεφαλή τους, αλλά να γίνει, με συγχωρείτε, σφάξιμο, σφαγή, δηλαδή σαν τα αρνιά. Στην μεγάλη πόρτα του Ρεθύμνου, μια περιοχή όπου εκεί είχαν μαρτυρήσει και άλλοι χριστιανοί στο παρελθόν, νεομάρτυρες της περιοχής. Δύο μέρες πριν από την καταδίκη του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου, οι ντελάλιδες, σταλμένοι από τον Πασά, επήγαιναν σε όλο το Ρέθυμνο και παρακινούσαν τον πληθυσμό να έρθει να παρακολουθήσει μετά από δύο μέρες, στις 28 Οκτωβρίου του 1824, τη σφαγή των τεσσάρων παλικαριών, λέγοντας ότι «Ελάτε, θα σφάξουμε γιαούριδες», άπιστους δηλαδή. Και φυσικά και μεγάλος πόνος των χριστιανών, που όπως συνέβαινε σε αυτές τις περιπτώσεις, μαζεύονταν στις εκκλησίες κρυφά, παρακαλούσαν τον Θεό με πολλά δάκρυα και με πολύ πόνο να στερεώσει τους μάρτυρες στην τελειότητα της πίστεως και να φύγουν από αυτή τη ζωή μαρτυρικά μεν, αλλά δοξασμένα. Αυτό γινόταν. Η πόλη είχε χωριστεί σε δύο αντιφατικές παρατάξεις, θα λέγαμε, εικόνες αν θέλετε. Στην πραγματικότητα, άλλοι έκλαιγαν και προσεύχονταν και άλλοι πήγαιναν να επιχαίρουν τη σφαγή των αθώων θυμάτων του Χριστού. Έφτασε η μέρα, έφτασε η ώρα και έγινε μπροστά στα μάτια του αλαλάζοντος τουρκικού όχλου, όπως συνήθως συνέβαινε τότε, η σφαγή των νεομαρτύρων σαν, όπως είπαμε, αρνιά, πρόβατα προς σφαγή. Τα Άγια σώματά τους πετάχτηκαν κάτω και οι κεφαλές τους και διετάχθη από τον Πασά να μείνουν άταφα για τρεις τουλάχιστον μέρες. Και τις τρεις αυτές οι μέρες ένα ουράνιο φως το βράδυ ερχόταν και έλαμπε επάνω από τα σώματα των νεομαρτύρων, δείχνοντας αμέσως την αποδοχή της θυσίας τους από το Θεό, τη συγχώρεση της ενδεχόμενης αμαρτίας της κρυφής ιδιότητάς τους ως χριστιανών, τώρα που η ομολογία τους και το μαρτύριο ξέπλυνε τα πάντα και έδωσε θάρρος στους χριστιανούς να κρατήσουν την πίστη και πρωτίστως να μείνουν εδρεωμένοι στην Εκκλησία του Χριστού, στο έθνος και στην προσευχή ο Θεός να ελευθερώσει την Κρήτη. Μετά από τρεις μέρες, με τη μεσολάβηση ενός ανθρώπου και με πολλά παρακάλια και φυσικά με πολλά πολλά γρόσια, ένας χριστιανός επήρε τα λείψανα των Αγίων,
εκτός από τις τίμιες κεφαλές τους και τα ενταφίασε σε ένα κοντινό χωριό στη Νέα Παιδιάδα. Εκεί μέχρι σήμερα είναι ο τάφος τους. Πηγή Ιαμάτων. Όταν μετά από χρόνια έγινε η ανακομιδή των λειψάνων τους, τα λείψανα και των τεσσάρων μοιράστηκαν στη Μονή Αρκαδίου, τη γνωστή Μονή που αναφέραμε για το ολοκαύτωμα το 1866, και σε περιοχές όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου κυριολεκτικά. Πρωτίστως όμως της Κρήτης. Οι Άγιες Κεφαλές τους συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε έναν από τους ναούς του Ρεθύμνου και ήδη από το 1825, την επόμενη χρονιά, ετοιμώντου σαν μάρτυρες και Άγιοι της πίστεως. Κοιτάξτε η συνείδηση του λαού πόσο γρήγορη είναι και προλαβαίνει πολλές φορές τις επίσημες αγιοκατατάξεις. Για όλους αυτούς ήτανε μάρτυρες της αλήθειας και της πίστεως. Και επιπλέον, το 1834, ζωγραφίστηκε η πρώτη εικόνα θαυματουργή που υπάρχει και σήμερα στο ναό τους και εκεί ακριβώς όπου θησαυρίστηκαν τα λείψανά τους, αντιγέρθη ένας μεγάλος ναός που και σήμερα αποτελεί κόσμημα για την πόλη του Ρεθύμνου και όπως είπαμε είναι η πολιούχη αυτής της πόλεως. Φέτος που συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από το μαρτύριό τους, η Μητρόπολη του Ρεθύμνου και όλες οι τοπικές αρχές με συνεργασία και με επικεφαλής του Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης Πρόδρομο πραγματοποίησαν λαμπρές εκδηλώσεις και έχουν αφιερωμένο όλο το έτος στο μαρτύριο των Αγίων Νεομαρτύρων. Θα κλείσω με ένα θαύμα το οποίο συνέβη την ίδια κιόλας στιγμή του μαρτυρίου τους. Όταν τελείωσε το απέσιο έργο του ο Δήμιος, έβαλε το μαχαίρι του στο θικάρι, ματωμένο από το αίμα των Αγίων Μαρτύρων. Αυτό το λερωμένο με το αίμα τους μαχαίρι το πήγε στο σπίτι του. Και η μητέρα του τον έστειλε να πληθεί από το αποτρόπαιο έργο το οποίο είχε κάνει. Εκείνος πριν πληθεί πήρε το γιαταγάνι και το σκούπισε σε ένα πανί. Η μητέρα του ήταν τυφλή, δεν έβλεπε. Πλήθηκε στο πρόσωπό της και έπιασε μετά ένα πανί που ήταν το πανί αυτό με το οποίο σκούπισε το αίμα των νεομαρτύρων από το μαχαίρι ο Δήμιος γιος της και σκουπίστηκε με αυτό. Με το που σκουπίστηκε βλέπει αμέσως το φως της. Το αίμα των Αγίων επιβεβαίωσε τη μαρτυρική τους αξία και θαυματούργησε στη μητέρα του Δημίου τους. Το μαχαίρι αυτό βρίσκεται σήμερα θησαυρισμένο στο ναό του Αγίου Νικολάου στην παλιά πόλη των Χανίων και μπορεί κανείς αν βρεθεί εκεί να το προσκυνήσει και να σπαστεί το όργανο με το οποίο οι άνθρωποι, οι τέσσερις νεομάρτυρες του Ρεθύμνου, ο Μανουήλ, ο Αγγελής, ο Νικόλαος, δέχθηκαν τον μαρτυρικό Στέφανο και κατατάχθηκαν στους μεγάλους μάρτυρες της πίστεως. Βλέπουμε λοιπόν πως μέσα από συνθήκες περίεργες, δύσκολες, αντίξωες, αλλά πάντα σε σχέση με τον αγαπημένο Χριστό, ο κάθε ένας δίνει το τίμημα της ζωής του προκειμένου να κερδίσει την αιώνια. Μακάρι οι ευχές τους, η προστασία τους, οι ευλογίες τους, τα πάμπολα θαύματά τους να αποτελούν για μας ένα στήριγμα στη δύσκολη και παράξενη εποχή μας και να στερεώνουν την πίστη μας και την ακλόνητη, το τονίζω, αγάπη μας για τον Χριστό. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει. Να είστε πάντα καλά και την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, θα απασχοληθούμε με πάλι κάποιον νεότερο Άγιο της Εκκλησίας μας. Χαίρετε εν Κυρίω.